Κυρίες και κύριοι, να επανέλθουμε στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης, αλλά και σε αυτά που θα ακολουθήσουν στην Αθήνα και οπουδήποτε αλλού, και στις Σέρρες και στην Καστοριά και παντού. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρακατσανίων, ο κύριος Γιώργος Μουτσιάνας, οι οποίοι συμμετείχαν και από ό,τι φαίνεται συνεχίζουν να συμμετέχουν. Κύριε Μουτσιάνα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Μασταρινέα, από τη Θεσσαλονίκη, σε εσάς και στο εκλεκτό τηλεοπτικό σας κοινό. Καλή χρονιά και συγχαρητήρια για την συμμετοχή σας και για τον χαιρετισμό σας προχθές στο συλλαλητήριο. Οι Σαρακατσανέοι είναι παρόντες. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Όντως, προχθές εμείς σαν Σαρακατσάνοι ήμασταν παρόν σε ένα ακόμη προσκλητήριο του έθνους. Διότι τα προσκλητήρια του έθνους πρέπει όλοι εμείς οι αγνοί Έλληνες να μπορούμε να τα απεξερχόμαστε και να είμαστε παρόντες με την παρουσία μας. Και αισθανθήκαμε πάρα πολύ ωραία, γιατί πραγματικά ήταν ένα συλλαλητήριο που εξέφρασε τον απλό Έλληνα, όλους εμάς δηλαδή. Φάνηκε αυτό, ήταν από το λαό για το λαό, διότι φάνηκε και από την έλλειψη ηχητικών και από διάφορα άλλα συνθήματα που δεν υπήρχαν κατευθυνόμενα, ό,τι έβγαινε μέσα από τον καθένα, έτσι ήταν. Κύριε Μασταρινέα, εμείς όταν δεχτήκαμε το πρώτο τηλέφωνο σαν ομοσπονδία από τους δύο διοργανωτές, λοιπόν, τότε καταλάβαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι πάνε να κάνουν κάτι το οποίο ήταν πολύ ρομαντικό. Δύο άτομα τα οποία έγιναν 6-7, μερικές ομοσπονδίες και πολιτιστικοί σύλλογοι στήσανε όλο αυτό που είδατε προχθές εκεί. Όταν το ξεκινήσανε, εμείς ήμασταν η πρώτη ομοσπονδία που έδωσε και δημόσια στήριξη σε αυτό το συλλαλητήριο, δεν πιστεύαμε ότι θα έχει αυτή τη συνέχεια. Μάλλον πιστεύαμε γιατί. Γιατί όταν είναι κάτι αυθόρμητο, όχι κατευθυνόμενο και εκφράζει το μέσο Έλληνα, το μέσο Βορειολαδίτη, αγκαλιάζεται από όλο τον κόσμο. Παρόλο που τα είδατε καλύτερα από εμάς, ότι όλο αυτό το διάστημα προσπαθήσαν κάποιοι να ενεχοποιήσουν με δεύτερες, τρίτες σκέψεις, παρόλα αυτά ο κόσμος προς τιμή τους ήρθανε και πραγματικά αυτό που νιώσαμε ήταν κάτι το απίστευτο. Δηλαδή σε κάποιες φάσεις μέσα στο συλλαλητήριο είχε τόσο πολύ κόσμο, ειδικά δίπλα από την Εξέδρα μέχρι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Μακεδονία Παλάς, που υπήρχε συνωστισμός. Υπήρχε πραγματικά κάτι το οποίο ήταν ασύλληπτο να το καταλάβουμε όταν το ξεκινήσαν και εμείς ήμασταν από τους πρώτους που συμμετείχαμε σε αυτήν τη διαδικασία. Πάντως, κύριε Μουτσιάνα, αρκετοί ήταν αυτοί που πόνταραν στην αποτυχία του συλλαλητηρίου και κάποιοι άλλοι που περίμεναν με αγωνία να δουν αν πραγματικά θα είχε επιτυχία. Έτσι ακριβώς, κύριε Μασλαρινέ, εμείς όταν βγάλαμε την ανακοίνωση στήριξης, τη βγάλαμε για ποιο λόγο. Πριν από 10 μέρες περίπου είχαμε πάει στην Αθήνα και κόψαμε την πίτα μας στο Μαρούσι. Μας έκανε μεγάλη εντύπωση ότι όλοι οι ομιλητές, οι οποίοι ήταν από τη Θεσσαλία και από την Αττικοβιωτία, συμπεριλαμβανομένου και του κυρίου Πατούλη, στην πίτα τη δικιά μας μιλούσαν για τη Μακεδονία, για το συλλαλητήριο. Εκεί κατάλαβαμε ότι ο κόσμος έχει αγκαλιάσει αυτή τη διαδικασία. Και όταν κάναμε την ανακοίνωση στήριξης, είδαμε πάρα πολλούς οι οποίοι είχαν δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Με τη λογική ότι μην κάνετε συλλαλητήριο γιατί θα έχετε σημείο αναφοράς στο συλλαλητήριο του 92 που είχε 1 εκατομμύριο κόσμο, που θα πάτε χωρίς τη στήριξη των κομμάτων, η Εκκλησία, ο Σεβασμιότατος Ιερώνυμος είναι αντίθετος και όλα τα σχετικά. Αυτά δημιουργούσαν, οι κύριοι που τα λέγανε ήθελαν να δημιουργήσουν πρόβλημα στον κόσμο. Δυστυχώς όμως ο κόσμος ακούγοντας αυτά, το πάθος του γινόταν μεγαλύτερο, με αποτέλεσμα, παρόλο τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, παρόλο τα οικονομικά προβλήματα, διότι η μετακίνηση σήμερα δεν είναι εύκολο πράγμα, και παρόλο κόντρα σε όλο το σύστημα του ΜΜΕ, το είδατε πάρα πολύ καλά ότι είχε περίπου 500.000 κόσμο, και δεν είναι η ποσότητα, είναι η ποιότητα. Ο κόσμος ήρθε και έβγαλε τα ισόψυχά του εκεί, δηλαδή μίλησε η καρδιά του Έλληνα, η καρδιά του καταπιεσμένου Έλληνα που πουλάει όλα τα άλλα και τα οικονομικά δεδομένα, αλλά για το θέμα, τα εθνικά θέματα έχει ιδιαίτερη ευαισθησία και πραγματικά πολεμάει με τον δικό του τρόπο. Και δεν υπήρχαν ακρότες σχεδόν καθόλου, θα λέγαμε, παρόλο που προσπάθησαν να το παρουσιάσουν διαφορετικά. Αν υπήρχε ένα-δύο μεμονωμένα περιστατικά, ήταν καθαρά μεμονωμένα. Αυτό επίσης που έκανε πολύ κακή εντύπωση στον κόσμο είναι ότι οι τηλεοράσεις δεν έδειξαν καθόλου εικόνα, αλλά και ένα άλλο ότι δεν υπήρχε σήμα στα κινητά τηλέφωνα σε καμία εταιρεία. Από ό,τι μάθαμε μετά, κύριε Μασταρινέ, όταν είναι πάνω από 100.000 άτομα σε ένα συγκεκριμένο χώρο και δεν ενδυναμώσει το σήμα, υπάρχει θέμα. Εμείς εκείνη την ώρα που ήμασταν δίπλα στο συλλαλητήριο, δίπλα στην Εξέδρα, είχε ένα αντίσκηνο που ήταν μέσα οι διοργανωτές, δεν είχαν ούτε ίντερνετ,
είχαν πρόβλημα κατά διαστήματα και φυσικά δεν είχε κινητό τηλέφωνο. Αυτό για να γίνει έπρεπε να υπάρχει μια οργάνωση. Δεν σας το κρύβω ότι 2-3 μέρες πριν από το συλλαλητήριο που βρεθήκαμε τελευταία φορά, ψάχνανε να βρουν οι διοργανωτές χρήματα για να βάλουν την εξέδρα, για να βάλουν τα ηχεία τα οποία τελικά δεν φτάσανε, ήταν πάρα πολύ λίγα. Από αυτό βλέπαμε εμείς και λέγαμε ότι θα έχει μεγάλη επιτυχία. Διότι ο κόσμος βλέποντας αυτό τον εθελοντισμό, εξάλλου αν είδατε πώς εξελίχθηκε το συλλαλητήριο, πέρα από τις ομιλίες οι οποίες δεν ήταν δικό μας θέμα, ήταν ένα συλλαλητήριο το οποίο έγινε από πολιτιστικά σωματεία, από ομοσπονδίες που ήταν όλες παρόν, εκτός μιας-δυο οι οποίες δεν ήταν και έκανε αρνητική εντύπωση στον κόσμο. Ήταν όλες οι ομοσπονδίες, ήταν όλα τα πολιτιστικά σωματεία. Ουσιαστικά έγινε μια γιορτή πολιτισμού και παράδοση. Αυτό θέλαμε να περάσουμε εμείς στο συλλαλητήριο. Ότι σήμερα μιλάει ο Έλληνας μέσα από αυτό το σύστημα, από την παράδοση και από τον πολιτισμό. Και νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο πέτυχε, αλλά είχε τόσο πολλά οργανωτικά προβλήματα, διότι υπήρχε ένας τεχνισμός που ενδεχομένως να δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα, τα οποία είναι πραγματικά τα συγχωρούν όλοι, γιατί έτσι πρέπει να είναι. Ναι, δεν ήταν επαγγελματικό, έτσι σε εισαγωγικά να πούμε, το συλλαλητήριο. Ήταν ερασιτεχνικό από την καρδιά αυτών που το ξεκίνησαν και όλων αυτών που ακολούθησαν. Έτσι ακριβώς. Όταν κρίνεται κάτι, εμείς το λέμε και στις εκδηλώσεις που κάνουμε και σαν Ομοσπονδία και σαν Σαρακατζάνη. Εμείς καταθέτουμε ψυχή. Είμαστε ερασιτέχνες, εθελοντές. Και έτσι θέλουμε να μας κριτικάρει ο κόσμος. Δηλαδή, τον επαγγελματία τον κριτικάρεις με άλλα κριτήρια. Ενώ τον εθελοντή, τον άνθρωπο που δίνει την ψυχή του και το είναι του, έχει άλλα κριτήρια. Και αυτό έγινε στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης. Κύριε Μουτσιάνα, μιλήσατε για 100.000 όταν είχα την πληροφορία ότι αν είναι 100.000 σε ένα σημείο, πέφτει το ίντερνετ και τέτοια. Τώρα εμείς κάνουμε πονηρές σκέψεις, βέβαια, διότι τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά στέλνονται δισεκατομμύρια μηνύματα, είναι δισεκατομμύρια κόσμος στο ίντερνετ. Όχι, μας είπανε όταν είναι σε ένα συγκεκριμένο χώρο, χωρίς να έχουμε ενίσχυση. Εμείς μετά το μάθαμε, γιατί διαμαρτυρόταν ο κόσμος ότι δεν είχε κινητά. Και κάποια στιγμή κάποιοι εκεί που μιλήσαν με μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, όταν σε ένα συγκεκριμένο χώρο, σε μια ακτίνα, έχει πάνω από 100.000 άτομα, δημιουργείται τέτοια δυναμική και πέφτει το σήμα. Εάν δεν το ενισχύσεις από πριν. Αλλά αυτά για να τα κάνει κάποιος έπρεπε να είναι οργανωμένο επαγγελματικά, για να μην έχουμε τέτοιες συνέπειες. Με αυτή τη λογική σας είπα ότι έπεσαν αυτό. Τώρα, αν υπήρχε κάτι άλλο διαφορετικό, δεν θέλω να σκεφτώ ότι υπήρχε κάτι πρόθεση από κάποιους, γιατί αν πάμε και εκεί καταλαβαίνετε ότι θα ζήσουμε εκτός από τις μαύρες εποχές της ΕΤ3 και της ενημέρωσης, θα ζήσουμε και άλλες εποχές μαύρης προπαγάνδας. Άρα από αυτό και μόνο μπορούμε να πούμε ότι η αστυνομία δεν έδωσε τη σωστή πληροφορία για 90.000 κόσμο μόνο. Δεν υπήρχε καμιά περίπτωση, κύριε Μασταρινέ, εμείς που γυρίσαμε όλη τη διαδικασία. Ναι, εμείς που ήμασταν εκεί το ακούσαμε και γελάμε, αλλά φανταστείτε ότι κάποιος ηλικιωμένος που είναι σε ένα απομακρυσμένο χωριό, στην Πελοπόννησο, οπουδήποτε άλλο, δεν έχει εικόνα ίσως. Εμείς που γυρίσαμε όλη τη διαδικασία, γιατί πραγματικά θέλαμε να έχουμε μια εικόνα, σίγουρα δεν ήταν 90.000, δεν το συζητάμε. Τώρα, κανείς δεν μέτρησε αν ήταν 500.000 ή 501 ή 502. Δεν είναι τυχαίο όμως ότι τα μέσα μαζικής επικοινωνίας στην Ιταλία έδωσαν 800.000. Το ίδιο και στο Βέλγιο. Μπράβο. Και η ΕΡΤ, η ελληνική, η κρατική ΕΡΤ έδωσε 90.000. Σημαίνει. Ακόμα ότι και τα Σκόπια μίλησαν για 400.000. Όχι, έτσι ακριβώς. Σημαίνει ότι υπάρχει μια κατευθυνόμενη προπαγάνδα, η οποία δεν νομίζω, δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι σκηνοθετημένη από κάπου, γιατί πραγματικά θα έχουμε μεγάλα θέματα εάν σε τέτοια εθνικά θέματα δημιουργούνται τέτοια σοβαρά δεδομένα. Κύριε Μουτσιάνα, όπως είπατε και εσείς και οι άλλοι ομιλητές, ο αγώνας τώρα ξεκινάει για την Μακεδονία. Θα έχουμε και συνέχεια. Οι Σαρακατσάνοι θα είναι παρόντες παντού. Οι Σαρακατσάνοι, όπως είπαμε και στην ανακοίνωσή μας, είναι παρόν σε όλους τους αγώνες του έθνους. Δώσαμε στην Επανάσταση 21 τον Καραϊσκάκη, τον Κατσαντώνη, τον Λεπενιώτη, στα βουνά της Μακεδονίας. Τα Σαρακατσάνικα Τσελιγκάτα ήταν σημείο αναφοράς του μακεδονικού αγώνα. Εκεί κρίθηκε η τύχη του αγώνα. Ο καπετάν Κώστας Γαρέφης μαζί με τον Παύλο Μελά και άλλους μακεδονομάχους πολέμησαν στα βουνά αυτά. Εμείς, ακολουθώντας αυτή τη διαδικασία, ότι πρέπει να είμαστε πάνω στους αγώνες του έθνους, θα είμαστε και στην Αθήνα και πιστεύω και στις Σέρες ο Σύλλογος Σαρακατσανέων Ομού Σερών θα είναι εκεί, διότι προχθές στη Θεσσαλονίκη σχεδόν όλοι οι σύλλογοι Σαρακατσάνων ναι, βγάλανε λεωφορεία. Είχαν λεωφορεία οι σύλλογοι, οι όμοροι, προς την Θεσσαλονίκη και πραγματικά κινητοποιηθήκαν όλοι χωρίς να υπάρχει κάτι οργανωμένο, αυθόρυμητο. Μας ζητήσανε
να συμμετάσχουμε. Τους είπαμε, παιδιά, εδώ είναι κάτι που πρέπει όλοι, δεν πρέπει να είναι οργανωμένο, πρέπει να είναι αυθόρμητο. Άρα συνεχίζεται ο αγώνας και πιστεύουμε ότι εάν ο κόσμος στην Αθήνα είναι πολύ περισσότερος από ό,τι στη Θεσσαλονίκη, να είστε σίγουροι ότι αυτοί οι οποίοι θα πάρουν τις αποφάσεις θα το λάβουν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Διότι, κύριε Μασλαρινέ, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, είστε μέσα στην πολιτική σκηνή, έχουμε υπερεκτιμήσει πάρα πολλούς από αυτούς, οι οποίοι είναι κατώτεροι των περιστάσεων, απλώς τους κάνει το σύστημα να φαίνονται γίγαντες, ενώ θεωρητικά νομίζω ότι περισσότεροι από αυτούς είναι πολιτικοί νάνοι. Κύριε Μουσιά, σας ευχαριστούμε για την τηλεφωνική επικοινωνία. Ευχόμαστε καλή δύναμη στον αγώνα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, καλή κύριε αγώνα. Μασλαρινέ. Καλό βράδυ.